να συζητούμε. Εμείς θέλουμε σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά να χτίζουν, να χτίζουν, ώστε να μπορέσουν να παίξουν στο ο Κόζο Μιχαήλ να ξεφύγει το παιχνίδι. Όμως όπως το βλέπω... Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ενώ τώρα έχουμε το καλάθι, να δούμε πρώτα αυτή την... Είναι και ένα υγιές παιχνίδι. Όταν μέσα από την ανάλυση του παιχνιδιού δεις, Μάριε μου, ότι πήρες πόντους από όλες τις πηγές. Προσεκμένη επίθεση, όμως πιάνει το σούτ για τρεις και θα βρει τον στόχο. Που γνωρίζουμε όλοι ποιος σωματότυπος είναι ο ιδανικός για τον μπάσκετ. Είναι πολύ χαμηλό παιδί, αυτόν το εύκολο καλάθι. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ έχουμε τον κόλλη τον Ιλιάδη, να απαντάμε τον ίδιο με τρόπο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς καμιά πίεση. Και άλλο rebound από πλευράς Απόλλωνα, γιατί έχουμε το τρίποτο και πάλι. Έχουμε το τρίποτο από τον... ο πατέρας του είναι, αλλά εντάξει, επί της ουσίας όμως είναι ο προπονητής. Σίγουρα, για όνομα του Θεού. Ναι. Εμείς περιγράφουμε, δεν αποφασίζουμε. Στον ελληνικό ή και στον κυπριακό χώρο, η λεγόμενη έξτρα πάσα. Σίγουρα. Είναι μια έκφραση που έγινε κλισέ. Αστόχησαν οι παίχτες του Ζήρωνα με τον Στυλιανού να σκοράρει ακόμα ένα καλάθι. Μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από την οποία δυστυχώς δεν θα έρθει το καλάθι για τον Ζήρωνα. Ήταν προηγουμένως με τον... Βοηθά τον Μπαμπάντου. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ τώρα έχουμε το τρίποντο από πλευράς, από ό,τι βλέπω, τέταρτο. Όχι, τρίτο. 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 Α, γιατί... ενώ τώρα έχουμε το σκοράρισμα από πλευράς Ζήνωνα. Ναι. Λοιπόν, με το σκορ να πηγαίνει στο 52-35. Λοιπόν, Κώστας ο Εγκλέζος, ο οποίος πρόθυμα μας δίνει τα φώτα του για να μπορούμε να μεταφέρουμε όσο καλύτερα γίνεται την εικόνα. Κώστα μου, όμως, είναι και κάτι που το οποίο είχα πει και προηγουμένως, ότι η διαφορά προτού... Άρα έτσι απλά, Μάριε, πέρα από τον Ηλιάδη και τον Τίγκαν, χρειάζεται και να συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι και ο Εύζωνας. Ναι, ενώ βλέπω τον Αλεξάνδρου να παίρνει αρκετές προσπάθειες. Για να δούμε λοιπόν την συνέχεια. Είμαστε στα νέο λάθος από πλευράς Απόλλωνα. Καλάθι. Καλάθι σε στυλ προπόνησης από τον... Και για να δούμε... Εντάξει, έγινε και το λάθος από πλευράς Ζήρωνα. Και έχουμε και το πρώτο κάρφωμα στον τελικό, Γόστα. Έγινε το πρώτο κάρφωμα. Από τον Στυλιανού. Μετά από την πολύ καλή άμυνα του Εύζωνα. Ναι. Λοιπόν... Και δεν έχει τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι νεαρός, έχει σκοράρει αρκετούς πόντους. Ναι, αλλά τώρα όμως σκοράρει ο Ζήρωνας από το τρίποντο. Συνέχεια, γιατί προμηνύονται δράματα. Εδώ, με την καλή την έννοια. Στην προσπάθεια. Ό,τι είχαμε επισημάνει πριν, Μάριε. Για τον Απόλλωνα, με 45 δευτερόλεπτα, ενώ με αυτό το καλάθι που σημειώνει ο Κωνσταντίνου τώρα, για τον Απόλλωνα, με 45 δευτερόλεπτα, ενώ με αυτό το καλάθι που σημειώνει ο Κωνσταντίνου τώρα για την ομάδα της... Πολύ εύκολο καλάθι. Το σκορ πάει στο 66-60 και θα... Δεν ξέρω, Κώστα μου, αν αυτό... Εννοείται ότι Κώστα μου θα το έβρισκε σίγουρα. Είναι καλός χειριστής. Ναι. Λοιπόν... Και κάπου εδώ ακούμε και το τελικό κορνάρισμα. Κυπελούχος λοιπόν ο Απόλλωνας στους κάτω των 18.